Από αύριο θα ξεκινήσουμε, δηλαδή αργοδό στην εργασία, τις προσπάθειες για να καταφέρουμε τον νοικοκυριό να το φέρουμε όχι μόνο να αποκαταστήσουμε τις ζημιές, αλλά να το φέρουμε σε μια καλύτερη κατάσταση όπως ήταν στο παρελθόν. Διότι υπήρχε μια ταξία, υπήρχε μια δυστυχώς μια κατάσταση η οποία είχε από χρόνια καλλιεργηθεί και είχε παραμεληθεί το νοικοκυριό, είχε παραμεληθεί το κυλικείο που έχει μέσα στο νοικοκυριό, δεν υπήρχαν τουαλέτες σωστές, δεν υπήρχε ύδρευση σωστή κτλ. Θα τα φροντίσουμε τώρα όλα και ο φωτισμός σωστός δεν υπήρχε. Θα κάνουμε καινούργια μελέτη και καινούργια κατάσταση φωτισμού. Αυτό θα τα ξεκινήσουμε και θα είναι άμεση η προσπάθεια που θα κάνουμε και το αποτέλεσμά της και σας καλώ να έρθετε σε ένα μήνα, όχι πολύ, σε ένα μήνα, ξανασυζητήσουμε να το ξαναπτυχθεί το χώρο, να δείτε τις διαφορές, να τις πιστοποιήσετε και η ίδια. Ωραία, πιστεύω κύριε Δήμαρχε ότι θα έχετε όλη τη στήριξη και των συνεργείων του Δήμου αλλά και εθελοντικών ομάδων αν χρειαστείτε, γιατί η αποκατάσταση του νεκροταφείου, όπως λέγαμε, έχει μια μεγάλη σημασία ηθική, συναισθηματική και φυσικά ως ένα έργο ιστορικό της πόλης μας. Πολλοί τάφοι πραγματικά ήταν σε μια κατάσταση που θέλανε τάξη, χωροταξική, περιποίηση. Και επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και η συνεργασία σας με τους διοκτήτες των τάφων και τους συγγενείς των ταφέντων. Είμαι σίγουρη θα έχετε όλη τη συνεργασία των συμπολιτών μας, αλλά και να αναδείξουμε, έχετε δίκιο, ποτέ δεν αναδείχθηκε, να αναδείξουμε το ιστορικό κομμάτι του νεκροταφείου μας, το οποίο έχει και καλλιτεχνική αξία και ιστορική. Και είναι μια, ας πούμε ότι αυτή η θεομηνία και τα άνω κάτω που μας έφερε σε πολλές περιπτώσεις θα είναι και μια ευκαιρία να συνειδητοποιήσουμε ότι μια παρέμβαση πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πάρα πολλές διαστάσεις και να διορθώνει και τα κακά του παρελθόντος. Είμαι σίγουρη ότι στην επόμενη μου επίσκεψη το νεκροταφείο μας θα είναι αυτό που όλοι έχουμε στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Εμείς σαν Δήμος θέλουμε μέσω ημών να ευχαριστήσουμε την κυβέρνηση για το ενδιαφέρον που έδειξε, για τις πιστώσεις που μας παραχώρησε κτλ. Για να μπορέσουμε να τα αποξέλθουμε, γιατί πραγματικά η θεομηνία έχει αφήσει ζάχυνθο, όπως ξέρετε, πληγές, σοβαρές πληγές και σοβαρές ελλείψεις. Και στην εκπαίδευση, με τη ζημιά που πάθαμε στην οροφή του. Στα σχολεία. Ναι, στα σχολεία, στα σχολεία και στην Παναγούλα κυρίως, και στο νεκροταφείο και σε άλλες, και στο Λίβα και σε διάφορες τομείς. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε τη βοήθεια που χρειάζεται και θα τα επεξέλθουμε πλήρως σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως είπαν και δήμαρχοι συνάδελφοί σας, στη σύσκεψη που είχαμε, συμμετείχαμε και εσείς και εγώ, με τους αρμόδιους υπουργούς, για πρώτη φορά υπάρχει από μια κυβέρνηση τέτοια αμεσότητα στην συνειδητοποίηση της κατάστασης, στη λήψη μέτρων, στη δρομολόγηση διαδικασιών που υπερβαίνουν και τις συνήθεις γραφειοκρατίες. Και στην άμεση επικοινωνία με τους δημάρχους, γιατί συνήθως επικοινωνούσαν μέσω των περιφερειαρχών, μέσω των βουλευτών της περιοχής. Τώρα υπήρξε μια άμεση επικοινωνία της κυβέρνησης με τους δημάρχους. Ελπίζω ότι αυτή η καλή αρχή θα έχει και μια σωστή δρομολόγηση και οι αποζημιώσεις θα πάνε γρήγορα στους δικαιούχους, τόσο επιχειρήσεις, τόσο και φυσικά πρόσωπα. Και εμείς, εσείς και εμείς, εννοώ ο πρώτος βαθμός και δεύτερος, θα κάνουμε την άμεση αξιοποίηση των πόρων που μας διατίθεται, οι οποίοι πόροι και η αξιοποίησή τους υπερβαίνει τις συνήθεις διαδικασίες, είναι με καθεστώς έκτακτης ανάγκης, οπότε μπορούμε από τη Δευτέρα το πρωί να πληρώνουμε υπηρεσίες που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Thank you.